Λοιπόν, επειδή έχει περάσει η ώρα και τα λόγια τώρα περισσεύουν. Λοιπόν, την προηγούμενη, πριν ξεκινήσει όλος αυτός ο κύκλος των συγκλονιστικών κινητοποιήσεων μετά το έγκλημα στα Τέμπη, είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση, η οποία είχε και κεντρικό πολιτικό χαρακτήρα. Το λέμε αυτό γιατί το ψήφισμα εκ των πραγμάτων δεν αφορά την περιφέρεια Αττικής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αντικειμενικά παίρνει μια πολιτική απόφαση πίεσης απέναντι στην κυβέρνηση για να λύσει το θέμα. Κατά συνέπεια, μια τέτοια πολιτική απόφαση πίεσης θα μπορούσε να είναι και η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή πριν 20 μέρες και η οποία δεν ψηφίστηκε. Η τροπολογία αυτή λέει το εξής. Είναι μια τροπολογία προσθήκη. Πολύ απλό. Λέει, από την ψήφιση του παρόντος πάβει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια funds του ελληνικού δημοσίου και των ΟΤΑ σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, ανέργων, αυταπασχολούμενων, μικρών ΕΒΕ, αγροτοκτηνοτρόφων, ψαράδων για οφειλές τους προς αυτούς. Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι μια απλή τροπολογία προσθήκη. Η επίσημη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την τροπολογία, δεν μιλάμε για τα άλλα κόμματα που την αγνώρισαν τελείως, είναι ότι επειδή είχε αποχωρήσει από τη Βουλή, δεν τοποθετήθηκε για αυτή την τροπολογία. Επειδή όμως σήμερα δεν έχετε αποχωρήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καλό είναι να τοποθετηθείτε. Ξέρουμε την απάντηση. Η απάντηση ήρθε από την επίσημη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που ομολόγησε ότι κατά την αντίληψή του, σε κανένα ευνομούμενο κράτος δεν απαγορεύεται ο πληστηριασμός. Λοιπόν, εμείς επομένως επανακαταθέτουμε αυτή την απλή τροπολογία προσθήκη να είναι η πολιτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως πρόταση, πίεση στην κυβέρνηση για να γλιτώσουν 700.000 σπίτια που πράγματι έχει ξεκινήσει και μάλιστα έχει ξεκινήσει και ένας πολύ μεγάλος αγώνας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτόν, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, ο οποίος είναι ένας αγώνας όπου διώκονται οι πρωτοπόροι αγωνιστές γι' αυτόν. Να θυμίσω εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σέρνεται στα δικαστήρια με αυτόν τον περιβόητο νόμο που χαρακτήριζε το μπλοκάρισμα των πληστηριασμών ιδιώνυμο αδίκημα και ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει. Μάλιστα, υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαβρίου για τη στήριξη του Βάλσαμου Συρίγου απέναντι σε αυτή του τη δίωξη. Και σύσσωμοι, οι σύλλογοι, τα σωματεία όλης της περιοχής στηρίζουν αυτόν τον πρωτοπόρο αγωνιστή που επικεφαλής της Επιτροπής Αλληλεγγύης απέναντι στους πληστηριασμούς που έχει το ΠΑΜΕ, βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις, όπου ακόμα και για 15.000 ευρώ χρέη τους παίρνουν τα σπίτια.